Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Σκάσε και Κολύμπα. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Μην απαντήσετε γιατί θα μιλάτε στην τηλεόραση. Δεν είναι καλό αυτό, δεν βγαίνει. Καινούργια εβδομάδα, καινούργια παιχνίδια. Αλλά οι ίδιοι σχολιαστές, καθώς αριστερά μου έχω τη Φωτεινή Κορέ. Και εγώ δεξιά μου τον κύριο Στέλιο Ανατολίτη, και αυτές δεν είναι σίγουρα οι κανονικές μας φωνές. Όχι, το κάνουμε επίτηδες να φαινόμαστε σαν να διαφημίζουμε ένα προϊόν που αυτό κάνουμε στην ουσία. Διαφημίζουμε το Σκάσε και Κολύμπα. Ναι, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας. Φτάνει όμως. Ναι. Τι θα δούμε σήμερα? Οι παίκτες θα βραχούνε, θα κρατήσουν την ισορροπία τους σε πάρα πολλές γλιτσερές πίστες. Δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρουν. Έλα τώρα, εντάξει, μεταξύ μας είμαστε. Γιατί μωρέ? Δεν είναι τόσο καλή. Οπότε λέμε, αν θα τα καταφέρουν και εκείνη τη στιγμή το γουλίνι πέφτει και κάνει πλούτς. Σας έχουμε πάρα πολλά πλούτς σήμερα. Σας έχουμε πάρα πολλούς παίκτες να. Πώς να το πω, να εξάπτονται λίγο παραπάνω, λίγο ανταγωνισμό. Ανάβουν λίγο τα αίματα. Πολύ ανάβουν τα αίματα. Βλέπεις εδώ πέρα σκηνές. Okay. Άντε να ξεκινήσουμε το επεισόδιο. Άντε, έλα. Να δώσουμε πάσα στους παρουσιαστές. Να δώσουμε. Στέλλα, πάνω, πάμε. Καλησπέρα σε Ελλάδα και Κύπρο. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Σκάσε και Κολύμπα. Είμαστε εδώ με τις δύο ομάδες μας. Την ομάδα της Γκογκός και την ομάδα του Νατσάκου. Να σας υπενθυμίσουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα κέρδισε η ομάδα της Πηγής. Για να δούμε ποια ομάδα θα ακολουθήσει στον ημιτελικό. Πάμε να γνωρίσουμε την ομάδα της Γκογκός. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Καλησπέρα, Γκογκό. Είμαι ήρθες. Πάρα πολύ χαρούμενη καταρχήν και που σας γνωρίζω και που είμαι σε αυτό το παιχνίδι, γιατί έχω τη δυνατότερη ομάδα. Χειροκρότημα τώρα. Και θα μου επιτρέψετε σε αυτό το σημείο να συστήσω το casting των παιδιών, γιατί έχει διαλεχτεί μόνο και μόνο για μένα. Η ομάδα μας λέγεται Ζουζουνιά. Στηρίχτε αυτή την ομάδα, γιατί κάνει τη διαφορά. Εδώ έχουμε τον Νίκο, τον Jim Boy. Χειροκρότημα για τον Jim Boy. Τη Σίλια, το κορίτσι για όλα, για τα πάντα. Την ανδρομάχη μας, την ερμηνεύτρια της παρέας μας, την ήσυχη δύναμη, τον Νικόλα, γιατί έχουμε δύο Νίκους και πρέπει να τους ξεχωρίζουμε, το Χριστινάκι μας, το καλό κορίτσι και το Γιωργάκι, τον καψουρογκόμενο. Αυτή λοιπόν είναι η ομάδα μου, παιδιά. Είμαι πολύ χαρούμενη. Άστα αυτά είσαι από εκεί. Είμαι πολύ χαρούμενη που έχω και καλούς αντιπάλους, διότι και εγώ έχω έρθει να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Πάμε να το δούμε λοιπόν. Πάμε. Νατσάκο. Τι γελάς εσύ? Παιδιά μου, είμαι πολύ χαρούμενος που σας γνωρίζω. Σας έλεγα στη τηλεόραση και είμαι φαν σας. Θέλω να βγάλουμε φωτογραφία μαζί. Ένα χαρτομάτιλο παρακαλώ, από την παραγωγή για τον κύριο Νατσάκο, γιατί έχει δακρύσει λίγο. Λοιπόν, ναι, ήρθαμε εδώ. Από το λίγο που έχω γνωρίσει τα παιδιά εδώ την ομάδα μου, θέλω να σας γνωρίσω, μπορώ? Μπορείς. Παιδί μου. Λοιπόν, έχουμε το θεραπεί εδώ. Το παιδί είναι κομμωτής, πολύ όμορφο όπως βλέπετε. Δίπλα μου έχω την Νάταλη, η οποία είναι μοντέλο και χορεύει ταυτόχρονα. Για τον Γιώργο δεν θέλω να μιλήσω. Θέλω να τον δει ο κόσμος και να καταλάβει τι είναι αυτό το όμορφο παιδί με τα γαλαζοπράσινα του μάτια. Δίπλα μου έχω τη Μικαέλα, η οποία τραγουδάει κιόλας, μου είπε ένα πουλάκι. Έχει πολύ ωραία φωνή. Εντάξει, για το Χάρη, τι να πω, πολεμικές τέχνες και τέτοια. Οπότε, να ξέρετε, σε αντίπαλη προσοχή. Πολλές τραγουδίστριες μαζευτήκαν γιατί... στις παρέες μας. Τι γίνεται, χαμός γίνεται. Είναι ίδιους, εδώ οι τραγουδίστριες, εκεί οι ναυαγοσώστες και οι Ολυμπιονίκες. Μα τη γράφεις, Νατσάκο, μου φαίνεται. Λοιπόν, και η Έλενα είναι αθλήτρια. Ασχολείται με το kickbox, πλάκα κάνω, είναι γυμνάστρια. Και με το kickbox, οπότε να προσέχετε. Αυτά έχω να πω. Τα υπόλοιπα στα αγωνίσματα. Καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες. Σαν να βαριέσαι λίγο, Νατσάκο. Σαν να ξενύχτησες λίγο χθες. Να σας υπενθυμίσουμε ότι οι ομάδες μας, εκτός ότι παλεύουν για μία θέση στον ημιτελικό,
Το έπαθλο της ομάδας που θα κερδίσει αυτήν την εβδομάδα είναι 5 ημέρες στο ξενοδοχείο Ρόδος Παλάς. Πάμε στο πρώτο μας παιχνίδι, το οποίο λέγεται Μούσκεμαν. Ήρθαμε λοιπόν στο Μούσκεμαν. Το παιχνίδι μας είναι στο θαλάσσιο πάρκο και είναι μια δύσκολη διαδρομή. Ο πιο γρήγορος κερδίζει. Η ομάδα που θα φτάσει τις 3 νίκες είναι η κυνικήτρια του Μούσκεμαν. Για δήλωση. Θα τους το πάρουμε. Ομαδάρα. Ομαδάρα. Πάμε δυνατά. Πάμε, πού πάμε. Πάμε για καφέ. Σταγωνίσμα. Εγώ είπα ότι άμα νικήσουμε θα σκεράσουμε τα καφεδάκια. Ό,τι θες. Πώς το βλέπετε τον αγώνα με τους αντιπάλους, Νικόλα, λέγε. Λοιπόν, οι αντίπαλοι δεν μοιάζουν μία. Νομίζω έχουμε την καλύτερη ομάδα. Και την καλύτερη. Αρχηγό μας. Μπράβο. Εδώ τα κορίτσια θα μιλήσουν. Μπράβο. Τζισμπουός, όπως είπαμε τι. Τζισμπουός, ζήτω η αρχηγός. Οι πρώτοι παίκτες μας είναι ο Χάρης και ο Νικόλας. Είμαι ο Χάρης Χαρλάμπους, είμαι 43 χρονών και έχω σχολή πολεμικών τεχνών. Το παρατσούκλι μου είναι βόας και αυτό έχει βγει από το καιρό που είμαστε σχολείο, από μικρή και έμεινε από τότε. Μόλις πάω παραλία, η πρώτη κίνηση που κάνω είναι να πιάσω την μπάλα του βόλεϊ, να παίξω εμείς βόλεϊ. Στα αγωνίσματα έχω και αντοχή και ταχύτητα και δύναμη. Σε κάθε αγώνισμα θα χρησιμοποιήσω αυτό που χρειάζεται. Ξεκινάει λοιπόν ο παίκτης μας πολύ γρήγορα, τρέχει και πέφτει. Κάνε τη ρίγο! Και σκαρφαλώνει μετά. Νομίζω πρέπει να σταματήσουμε να λέμε ότι πέφτουν. Όλοι πέφτουν στο κόκαλο, δεν είναι κάτι πια. Έχεις δίκιο. Είναι η στρατηγική νομίζω. Πρώτη φορά όμως κάποιος φεύγει από τη γωνία του τετραγώνου. Αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον. Είναι μια καινούργια στρατηγική. Έλα, Χάρη! Νέα ομάδα αυτή την εβδομάδα, νέα κόλπα. Έλα, δώσε μας τα μάτσε. Ήρεμα, ήρεμα! Έλα, πάμε! Ουπ! Μπράβο, παλικάρι μου! Πάμε! Έλα, πάμε! Έλα! Έλα λίγο, έμεινε! Παραμένει αυτό το σημείο, το σημείο που όλοι αναρωτιούνται πού πάνε και τι κάνουν στη ζωή τους, έτσι. Πάμε δυνατά! Όπως όλα τα μεγάλα σταυροδρόμια της ζωής. Ω, γιατί, γιατί. Και τσουλάει ο Χάρης. Έκανε και κόλπο στο τέλος, το είδες, ε! Και τι να μην κάνει. Λοιπόν, βλέπουμε την κούρσα του πάλι, πέφτει και ξαναπέφτει. Και εδώ δεν πέφτει, που είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Τα πάει εξαιρετικά εκεί, πιάνεται μπρατσάρες, εκεί πάει πέρα, δόθε γύρω-γύρω, σβούρες κάνει. Καλός χρόνος. Καλός χρόνος, μια χαρά. Η κούρσα μου ήταν πολύ καλή. Όχι τόσο εύκολη όσο φαίνεται και όσο περιμέναμε, αλλά νομίζω πήγα αρκετά καλά. Στην αρχή δεν δυσκολεύτηκα καθόλου. Τι να δυσκολευτώ, αφού ήμουν και καταδρομέα στο στρατό. Πατ-πατ, μια χαρά. Να το έχουμε το παιχνίδι. Μία δήλωση. Πώς σου φάνηκε το παιχνίδι? Δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται, αλλά μπορούμε. Με λένε Νίκο Καραζέρη, είμαι 37 ετών και είμαι ιδιωτικός υπάλληλος. Υπάρχει κάτι που με τρομάζει. Αυτό είναι το μέλλον. Τα κύρια χαρακτηριστικά του εαυτού μου είναι ότι είμαι δυναμικός, ευγενικός και παρορμητικός. Οι χαρακτήρες που μου τη δίνουν είναι οι πνευματικά υπερόπτες. Το καλοκαίρι για μένα είναι διακοπές, καλός καιρός, λίγα ρούχα. Όταν παίζω κάποιο παιχνίδι, προτιμώ τα ατομικά παιχνίδια γιατί μου αρέσει να είμαι ανταγωνιστικός. Νίκο, γερά, ο Νίκος είναι ήδη φίλος μου. Πότε προλάβατε. Ξεκινάει λοιπόν, ανεβαίνει στο κόκαλο και πέφτει από μόνος του. Είδες, σου είπα, δεν χρειάζεται καν να το σχολιάζουμε αυτό. Ναι, οκ, ας τα αφήσουμε στην ησυχία του. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να μιλήσουμε για τον Νίκο και για το γεγονός ότι είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό παιδί και θέλει να παίζει μόνος του. Πώς πιστεύεις θα τα πάει στα ομαδικά αθλήματα? Νομίζω ότι θα καταλάβει ότι αν παίζει μόνος του, μπορεί να γίνει πνευματικά υπερόπτης και να καταλάβει ότι μισεί τον εαυτό του και μετά να γίνει ομαδικό πνεύμα. Στα γύρισα, Νίκο, τι έγινε εκεί, σου την έφερα. Τι κάνεις, παλικάρι μου, τι είναι αυτό. Τι κάνεις, τι ανιψιά μου δεν το κάνει αυτό.
Τι. Ευχαριστούμε τις κάμερες στο κράνος που μας δίνουν την ευκαιρία να θαυμάσουμε αυτά τα πλάνα. Δεν δούλεψε πάρα πολύ καλά αυτό που πήγες να κάνεις, φίλε μου. Νίκο! Ακούς την προπονήτρια από πίσω. Είναι, λες και έχει χαλασμένη γραμμή στο τηλέφωνο και είναι Νίκο! Νίκο, μ' ακούς, Νίκο! Πάρε λίγο καλύτερα. Το μηδέν. Κρίνεται. Άστο, μπορεί να το έρω στα ζόρια. Μπορεί να το έρω στα ζόρια. Τι συμβαίνει? Εδώ τώρα θα το δώσει όλο. Όλα θα τα δώσει, όλα θα τα δώσει ο Νίκος. Στους κοιονές. Τι ακριβώς θα δώσει? Έλα, έλα Νίκο. Δεν τον βλέπω να δίνει πάρα πολλά. Στην αρχή ο καημένο. Θυμάσαι, είχαμε πάλι έναν παίκτη από την κόκκινη ομάδα, ο οποίος βλέστησε πάρα πολύ και ήταν πολύ μπρατσωμένος. Ο Χρήστος. Χρήστο, μου λείπεις. Και εμένα μου λείπει ο Χρήστος. Και ο Νίκος είναι και. Τι είναι τα δυσύλλαβα ονόματα, γλιστράνε, δεν μπορώ να καταλάβω. Κάνει και μακροβούτια ο Νίκος. Πού τα κάνει τα μακροβούτια, στη ταιριά είναι το παιδί. Δεν έχω καταλάβει τι συμβαίνει στην προπονήτρια του. Σε άγχωσε αυτή η πτώση. Με άγχωσε η πτώση, ναι. Γλιστράει πάρα πολύ. Την ακούς, έχει αντιληφθεί ότι γλιστράει. Ο άλλος έχει φάει τα μούδρα του εδώ πέρα. Είναι λες και πατάει σε σαρδέλες. Γιατί άραγε πιστεύει ότι γλιστράει αυτό το παιχνίδι που είναι μέσα στη θάλασσα? Πού είσαι, Νίκο μου, Νίκο. Νάτος. Νίκο. Νίκο. Μπράβο, Νίκο! Να σου πω κάτι. Μπράβο, είπε μπράβο επειδή προσγειώθηκε. Είναι πολύ ωραίο αγόρι ο Νίκος μας. Για έλα το από εδώ πέρα το βλέπω. Τώρα αρχίσαμε ότι είναι ωραίο αγόρι. Δεν μπορώ. Ας την αφήσουμε αυτή να σχολιάζει. Με ξέρεις πώς ξεπώσαμε έτσι, Νίκο, Νικόλα, όλα μαζί. Όχι, πούντος. Νίκος, Νικόλας, Νικολής. Να πούμε λίγο για τους τηλεθεατές ότι είναι από άλλη μεριά το Γουγουλίνι και που τον βλέπει, που τον χάνει. Γι' αυτό αναρωτιέται. Δεν έχουν μόνιτορ να βλέπουν τη διαδρομή, οπότε καμιά φορά τον χάνει. Τι? Έκανε με ένα πολύ ωραίο κόλπο εδώ στο βουνό. Το έχασες. Κι άλλο λίγο. Έλα, τελείωσε, αυτό ήτανε. Έλα, ρε Νικό. Μόνο το κορμί του. Έλα, δώσ' το! Είδες που φρέναρε. Μόνος του. Μπράβο! Zero. One. Ξεκίνησε με πτώση, αλλά τα πήγε σχετικά καλά. Σχετικά καλά. Δεν θυμάσαι, παιδί μου, εκείνο το κατακόρυφο με τα πόδια που πήγε να ανέβει. Αυτό ήταν πολύ μεγάλη στιγμή. Γιατί δεν το είδαμε στο replay αυτό? Κρίμα. Είδαμε μόνο τα πόδια. Στο μπλε τετράγωνο δυσκολεύτηκα πολύ. Μπερδεύτηκα κιόλας λίγο με το που να βγω. Και πήγα να ανέβω κάπως ανορθόδοξα. Θα έλεγε. Να κερδίσω χρόνο. Τελικά δεν τα κατάφερα. Και πήγα από το πλάι. Η κούρσα με απογοήτευσε, ήταν αργή. Εντάξει, νομίζω ότι πήγα χαλιά. Πιο χαλιά από πολλούς. Είμαι χαρούμενος που χάρησα την πρώτη θέση του. Την αφιέρωσα κιόλας, γιατί είναι τα γενέθλια μου σήμερα. Οπότε τους έχω κάνει δώρο. Έλα δωρε Νίκο μου, τι συμβαίνει, τι έγινε λάθος, τι κάναμε λάθος, τι έκανες εσύ λάθος, βρε. Ήρεμα. Εντάξει, δεν τα. Τι δεν τα. Δεν τα υπολόγισα καλά. Γιατί δεν είσαι καλός στον υπολογισμό? Όχι, δεν είμαι καλός στα μαθηματικά. Γιατί ρε Νίκο μου, να σου πω. Δεν πειράζει, όμως είναι η αρχή νομίζω. Αφού είναι η αρχή. Καλέ, ξεκόλα λίγο. Καλύτερα στην πορεία. Πιστεύω. Τέτοια μπράτσα πρέπει να τα βγάλει. Καλέ. Και ωραίες γάμπες. Και ωραία μπουτάκια. Δεν μπορεί να μας ξεφτυλίσει. Το κορμί παίζει. Νίκο μου, τι παίζει το μυαλό? Παίζουν πολλά. Οπότε βάλτε σε λειτουργία όλα. Τις φλέβες. Δεξιοτεχνία. Βάλε τις φλέβες σε λειτουργία. Βάλε και το νιονιό σου. Και θέλω να βγούμε πρώτη την επόμενη φορά. Εντάξει. Φωτεινή, τη φοβάμαι. Οι επόμενες μας παίχτριες είναι η Νάταλη και η Σίλια. Fight. Το όνομά μου είναι Νάταλη Κάτερ. Είμαι 29 χρονών. Είμαι χορογράφος, χορεύτρια. Όταν πηγαίνω στην παραλία, το πρώτο πράγμα που κάνω, αφήνω την τσάντα στα ξαπλώστρα, βγάζω τα ρούχα μου, μένω με το μαγιό και βουτάω αμέσως. Αν κάποιο άτομο μέσα στο παιχνίδι με ενοχλήσει, θα του το δείξω ευθέως, είτε με ένα βλέμμα, είτε με τη στάση μου και στη συνέχεια θα του το πω. Με ενοχλεί αυτό. Και πολύ καλά θα κάνεις. Ξεκίνησε πολύ καλά. Σκοντάφτοντας. Λες να δούμε καμία εντυπωσιακή κίνηση, μια και είναι χορογράφος, χορεύτρια. Από πηγή δε βετζίδα, με σπαγκάτο. Εγώ προς το παρόν βλέπω να σπάει τα μούτρα της. Πώς έσκασες έτσι με τον νόμο? Πάρα πολύ καλά η ομάδα, γιατί σας θέλω μάχη. Πού πάει. Έλα! Όπου βγεις καρφάλτωσε! Μπράβο! Εσά, τι τριβαλές!
Όπου βγεις, σκαρφάλωσε. Στιγμές ζωής. Όπου γη πατρίς. Μπράβο, Νατάλη! Γιατί. Συγγνώμη. Όπα. Όπως πάει. Έρχονται, μπαίνουν στους σκιώνες και κάνουν κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Πιάνονται από το χερούλι και σηκώνουν όλο τους το σώμα από ένα χερούλι. Μετά πού να έχεις δύναμη να συνεχίσεις. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί πέρασαμε ένα ύφος. Οπ, δεν έπρεπε να πάω από εδώ, συγγνώμη που είναι το μπάνιο. Ρε φίλε, και μπαίνουμε την κεφάλα κάτω δηλαδή τώρα εδώ. Τώρα δώστε όλα! Στην ευθεία να τα δώσει όλα. Γιατί στην ευθεία τα δώσει όλα, τελική ευθεία. Νιώθεις και εσύ ότι έχει κάνει καλύτερο χρόνο από τον Νίκο. Μπορεί. Έφυγε! Πάμε! Κυρία πέφτει. Τι φρενάρει με το χειρόφρενο στο τέλος, τι του συμβαίνει, έχει κανένα βραχάκι από κάτω. Λοιπόν, βλέπουμε την Ναταλία να πέφτει. Να πέφτει. Αυτή ήταν από τις πιο σκληρές πτώσεις που έχουμε δει στο παιχνίδι. Ήταν καλή, έφαγε όλο τον ώμο. Ναι, πώς το έκανα αυτό. Είμαι πολύ ευχαριστημένη από την κούρσα μου, κουραστική, αλλά την έβγαλα. Μόλις ξεκίνησα και γλίστρησα, λέω, άμα γλίστρησα από την αρχή, τι θα κάνω τώρα στη συνέχεια. Αλλά εντάξει, σκέφτηκα ήρεμα και προσπάθησα να εκτελέσω το πόδιο. Για κοπέρα το πήγες τέλεια. Τέλεια. Πιστεύω ότι θα είσαι πολύ ανταγωνιστικιά. Θα είμαι, ναι. Δηλαδή, η επόμενη αντίπαλος θα πρέπει να έχει τρομοκρατηθεί μαζί σου. Ελπίζω. Εγώ το ελπίζω. Ονομάζομαι Σίλια Βραχλιώτη, είμαι 24 ετών. Είμαι φυσικοθεραπεύτρια, προπονήτρια κολύμβησης και ναυαγοσόστρια. Όταν πηγαίνω στην παραλία, αράζω την ξαπλώστρα. Γιατί λόγω ότι ήμουν και πρωταθλήτρια κολύμβησης, το νερό το έχω φάει με το κουτάλι. Κάτι ακραίο που μου είχε κάνει ένα αγόρι, θεωρώ ότι ήταν να μου στείλει λουλούδια στο χώρο εργασίας μου, χωρίς καν να το φανταστώ ότι μπορεί να ενδιαφέρεται. Είμαι χαρούμενη, αστεία και έξυπνη. Έλα, Σίλια! Κορμίδα να τη φόρω! Παιδιά! Η Σίλια που έχει φάει το νερό με το κουτάλι δεν ξεκινάει και πολύ καλά. Συνεχίζει να τρώει νερό με το κουτάλι, δεν καταλαβαίνω. Αυτό που έχει μάθει, αυτό κάνει. Πάλι έχεις δίκιο. Δεν υποσχέθηκε κάτι διαφορετικό. Πιάσου! Πάμε! Λοιπόν, έχει αλλάξει εντελώς η τεχνική στον πλατετράγωνο. Όλοι πηγαίνουν από την άλλη μεριά αυτή τη στιγμή. Πηγαίνουν από τα αριστερά, ισχύει. Ναι. Επίσης, ακόμη μια φορά να πω ότι είναι ορθογώνιο, ξεκάθαρα. Ωραία. Τι θα γίνει με τη φάση σου. Η μία πλευρά είναι πιο μεγάλη. Δέξου τη σύμβαση, ρε Φωτεινή. Όλοι το βλέπουμε. Κούτα! Εκεί! Κούτα! Μπράβο! Γεια, πίσω σου! Για ζαλίστηκε, ναι, ζαλίστηκε. Ζαλίστηκε που το δες, μια χαρά πάει. Έχει ένα... Νιώθει το γουλίνι, νιώθει τους συμπαίχτες. Πιστεύεις ότι τηλεπαθητικά αντιλαμβάνεται τα συναισθήματά τους. Ή... Φίλια, η νίκη είναι δική μας. Ή αυτή η κοπέλα αυτή τη στιγμή φωνάζει και έχουμε κλειστό το μικρόφωνο της και λέει ζαλίστηκα. Πάμε για τραμπολίνο! Πάμε για ένα καφέ. Έλα, Ζήλια! Για πού δεν τη βλέπετε. Τραμπολίνο, πάμε, έλα μπροστά εδώ. Για πόπο είναι πολύ καλή. Είναι πολύ καλή. Δεν υπάρχει αυτό που βλέπω. Πες μέσα, από εκεί, πες. Ζήλια, θα μπω από όπου θέλω. Έλα μπροστά εδώ. Έλα ρε παιδιά, ένα χειροκρότημα. Δεν θα μου κάνει κανείς κουμάντο. Πάμε! Έλα. Άλλαξε κατεύθυνση. Μπράβο. Λίγο ακόμα. Έλα, τελευταίο το Everest. Πάμε. Πάμε, ρε σωμά! Έλα. Άντε, ένα ακόμα. Για κοίτα τι ωραία που τα ανεβαίνει. Με χάρη. Θαυμασμός από το γουλίνι. Δικό σου! Αυτό είναι! Μπράβο! Zero. Εντάξει, η κούρσα αυτή δεν είχε κάτι συγκλονιστικό, το έβγαλε, το πήγε. Το πήγε όπως μπορούσε. Νομίζω ότι είναι κάποια κατάρα που έχουν οι κόκκινες ομάδες στο Μούσκεμαν, δεν μπορούν να πάρουν νίκη. Εντάξει, έκανε μια καλή προσπάθεια, αλλά τώρα δεν. Στον θόλο, έτσι όπως πέφτεις από πάνω, κάνεις μια τούμπα για να μπαίνοντας μέσα, με αποτέλεσμα μετά με το που βγεις, να λες τώρα από πού βγαίνω.
Εκεί χάθηκα και έχασα και πολύ χρόνο από ό,τι κατάλαβα. Δεν ξέρω πού ήταν η έξοδος. Λέω, πού είναι τώρα η έξοδος. Δύσκολο, με κούρασε. Αλλά εντάξει, ήταν μια ωραία εμπειρία. Είδα ποια αντίπαλο θα είχα και λέω τώρα, φαίνεται και αυτή λίγο, φαίνεται δυνατή. Το φοβήθηκα. Έκανε πιο πολύ χρόνο από μένα, οπότε όλα καλά. Την νίκησα. Τι έχεις να πεις για τις επιδόσεις, ερμηνεύτρια? Είναι φοβερή. Έτσι, να συνεχίσουμε και θα κερδίσουμε. Μπορεί να διαγωνίζεται πάντα η Σίλια αντί για μας. Εσύ το νιώθεις το ίδιο δυνατή? Εντάξει, καλά είμαι, χαλαρά. Εσύ τραγούδα, άμα θες, μες στο νερό. Εσύ πώς νιώθεις? Έχω άγχος. Οι επόμενες μας παίκτριες είναι η Μιχάηλα και η Ανδρομάχη. Fight. Είμαι Μιχάηλα Θεοδόρου, είμαι 23 ετών και είμαι μουσικός τραγουδίστρια. Τι φωνάρα είναι αυτή? Κλασικό. Αγαπημένο μου είδος μουσικής είναι το pop και το rock. Στο παιχνίδι ήρθα για να διασκεδάσω, γιατί ακουγόταν πάρα πολύ ωραίο και πρωτότυπο και είμαι εδώ να δώσω ό,τι μπορώ και απλά να το απολαύσω. Σίγουρα όταν φεύγω από την παραλία, τεινάζω τα πόδια μου πριν να μπω στο αυτοκίνητο από την άμμο. Ξεκίνησε, παιδιά. Πάμε να το σχολιάσουμε. Όπα, όπα. Να σου πω, Γουλίν, τι θα γίνει, θα φύγει να σχολιάσουμε εμείς τίποτα? Το έχει πάρει να πούμε σκηνή κορδόνι. Τι τρακάρισμα ήταν αυτό, Ρεζί, τι τρακάρισμα. Πώς έπεσε έτσι? Δεν χτυπάνε, δεν πονάνε αυτά τα πλάσματα. Την έξω πλευρά να πάει, που την έξω. Μπράβο, έτσι. Μπράβο. Έτσι, έτσι. Γιατί πάνε όλοι από τα αριστερά, τι έχει συμβεί? Κρίζω να βγεις, που φωνάζουνε. Το κρίζω. Γίνεται τρελό πανηγυράκι στον Τρούλο. Στον Τρούλο γίνεται τρελό, που πάει. Εγώ δεν βλέπω ούτε πάγκους ούτε πανηγύρια. Έλα, πες μέσα, πες μέσα. Γιατί? Ήταν παράδοξο, γιατί πήγε και πέταξε και... Γιατί? Τι είναι, ζαλίστηκε, πέφτει, τι συμβαίνει? Όπα! Θέλω να αγωνίζομαι μόνο με το κορτσάκι, τα αγαπάω. Πρώτη παίκτρια σε όλο το παιχνίδι που πέφτει μέσα σε αυτό. Ναι, ισχύει. Στο φουσκωτό. Παιδιά, είναι καλά, εντάξει. Κοίταξε, αν θέλεις μπορείς να κάτσεις, να ξαπλώσεις, να κάνεις κάποια δωρεάν. Ένα με το έδαφος. Σιγά, σιγά! Έχεις χρόνο! Λίγο. Μην αγχώνεσαι, πάει καλά! Τι να μην αγχώνονται, αγχωμένοι είναι από την ώρα που ξεκίνησε, πλάκα μας κάνει. Αλματάκι. Πού είναι η κοπέλα, καλέ! Παιδιά, ο ναυαγός που είναι, δεν είπα... Α, νάτι, νάτι! Ναυαγός όστης. Πάμε, πάμε, πάμε! Έλα, εμφανίστηκε, εμφανίστηκε! Ουκου! Ένα! Μιχαέλα! Γιατί τι τραβάει το έδαφος τόσο πολύ τη Μιχαέλα? Ξέρω, ότι καημένη έχει κουραστεί, δεν νομίζω ότι μπορεί να το βγάλει. Έλα, Μιχαέλα, μπορείς! Μπράβο, έφυγε, ωραία! Παιδιά, μη βιάζεστε, όποιος βιάζεται σκοτάφτη. Αλεξανδρούκο μου! Όποιος βιάζεται σκοτά. Εσύ κάτσε εκεί στον κρίζο. Όπα. Δεν πειράζει, πάμε. Τι γλίστρες έχει φάει αυτή η γυναίκα. Κούχτω λίγο ακόμα. Μιχάηλ, είσαι καλά? Μωρέ, μη δίνεις εντολές. Η νίκη είναι σίγουρη. Μπράβο. Σιγά, σιγά. Όχι, γόνατο, σκέτο, σκέτο γόνατο. Μην αγώνεσαι. Ανάσα. Ανάσες. Θεωρείς και εσύ ότι τα παιδιά της μπλε ομάδας είναι λίγο πιο ανταγωνιστικά από τα της κόκκινης? Θεωρώ ότι θα δούμε ενδιαφέροντα πράγματα σήμερα. Α, σήμερα. Είναι όλη η εβδομάδα, με αυτούς θα μας πάει. Η Μιχαέλα παραδόθηκε απλά. Έτσι το κορμί της, ένα σαν ζελεδάκι έπεσε. Κουράστηκε. Μιχαέλα μου, γιατί έτσι όμως, γιατί? Γιατί της φωνάζει το γουγουλίνι συνέχεια. Δεν σταματάει καθόλου. Η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύτηκα πάρα πολύ και δεν το περίμενα. Γλιστράς, είναι το νερό, είναι το άγχος της πρώτης φοράς, να κάνει σωστά την κούρσα. Υπήρχαν διάφορα μέσα στο κεφάλι μου και τα σκεφτόμουν όλα την ίδια ώρα. Ας το παίρνω λίγο δοκιμαστικά την πρώτη φορά. Απογοητεύτηκα εννοείται, όμως πάμε δυνατά στη συνέχεια. Ονομάζομαι Ανδρομάχη Ξένου, είμαι 30 ετών και είμαι τραγουδίστρια. Έχω δύο υποκοριστικά. Το ένα είναι Τέρας. Με φωνάζουν έτσι φίλοι μου γιατί όταν θυμώνω κρύβονται. Και το άλλο είναι Θεά, γιατί όταν πήγαινα στη σχολή συμπεριφερόμουν λίγο σαν ντίβα, δηλαδή έμπαινα λες και ήμουν κάποια, οπότε
έχει μείνει. Η πιο ακραία έκφραση θαυμασμού που έχω δεχτεί είναι πρόταση γάμου από έναν άγνωστο θαυμαστή μου. Συγγνώμη. Δεν θέλω να σχολιάσω τον αγώνα με τίποτα. Εγώ θέλω πάρα πολύ να σχολιάσουμε αυτή την πρόταση γάμου. Τη συγκεκριμένη. Τη συγκεκριμένη πρόταση γάμου. Από άγνωστο θαυμαστή. Γιατί όχι. Πώς λειτουργεί αυτό ακριβώς. Φαντάζομαι ότι κάποιος σε προσεγγίζει και σου λέει θέλω να σε παντρευτώ και σου δίνει ένα μονόπετρο. Ναι, οκ. Okay. Πόσο άγνωστος μπορεί να είναι από τη στιγμή που δεν είσαι δημόσιο πρόσωπο ή τηλεοπτική περσόνα ή κάτι. Μα είναι τραγουδίστρια η κοπέλα. Ναι, δεν ξέρω πόσο τραγουδίστρια είναι όμως. Εμένα μου φαίνεται πολύ. Εκτίθεται... Είναι 10. Είναι 10. Είναι 10 τραγουδίστρια. Εννοώ ρε παιδί μου, κάποιος φάνηλες το έστειλε έτσι. Πηγαίνει και τη βλέπει κάθε μέρα στο μαγαζί, είναι θαμώνας. Και πήγε και της έκανε πρόταση γάμου. Ναι, και θέλοντας να μπει και στην καρδιά της, της λέει τέρας μου, θα με παντρευτείς. Ένα δρομάκι από πάνω. Εντάξει, δεν έχει συμβεί κάτι συγκλονιστικό στον αγώνα. Μπορούμε να συνεχίσουμε να μιλάμε για την πρόταση γάμου. Καλά, εννοείται. Πώς έπεσε έτσι, παιδιά, θα σπάστε κανένα λαιμό, βρε. Καλά, σοβαρευτείτε λίγο, βρε. Έξοδο κινδύνου είναι το έξοδο που κάνεις όταν κινδυνεύεις. Δεν έχω καταλάβει. Σήμερα τα ελληνικά λίγο αυτοκτονούν μόνα τους. Πέφτουν από το βράχο. Τσούλατο! Τσούλατο! Δεν έχει ροδάκια. Ωραία, Ανδρομάχη, είσαι ίδια με την κολόνα. Έλα, κολόνα. Τι της λέει. Καριάτιδά μου. Έτσι λες εσύ. Εγώ νόμιζα ακίνητη σαν κολόνα. Δεν κάνει καλό χρόνο. Αλλά στιβαρή ρε παιδί μου, κρατάει. Κλειστράει. Έλα, Ανδρομάχη. Έλα λίγο, Έμινε, πάμε. Λίγο ακόμα. Αυτό το ταπελάκι στο σορτσάκι θέλω να το κόψω. Με έχει πιάσει ψυχαναγκασμό τεράστιο. Έχει διάφορα επεισόδια που εμφανίζονται αυτά και με πιάνει και εμένα. Θέλω να πάω το. Λοιπόν, το βλέπεις αυτό που βλέπω. Ποιο. Η τακτική Τρίφωνα Σαμαρά. 4 σημείων. Ξεκάθαρα παντού. Έχει αφήσει το στίγμα αυτό ο άνθρωπο. Καλό, μη χωρίζεστε γιατί φεύγει αύρα. Τρίφωνα μου λείπει. Ποια αύρα, βρε. Τι λε, βρε. Μήπω εννοεί αύρα. Επειδή πηγαίνει έρποντας. Δεν πειράζει, πάμε με τα χέρια. Με τα πόδια. Με τα χέρια, κατακόρυφο. Με το κεφάλι. Απ' την άλλη δεν έπρεπε να μπει. Δεν έχουμε δει πιο αργό αγώνα σήμερα. Και ήδη έχω αρχίσει και ζορίζομαι. Κοίταξε. Είναι θεά. Θεά μας, Ανδρομάχη. Το μόνο που σκέφτεται είναι το ένα πόδι μετά το άλλο. Θα τελειώσει. Εισπνοή, εκπνοή. Εκπνοή. Πιο αργά την επόμενη φορά, Ανδρομάχη. Έλα. Έλα. Παιδιά, φέρτε να δω σωστικά που να την περιμένει στο τέλος. Δεν νομίζω. Την παλέψει. Βάλε δύναμη στα πόδια. Με ψυχή! Με ψυχή, λέει ο άλλος. Ψυχή έχει φύγει. Κάθε ψυχή νεκρή μέσα της η Ανδρομάχη. Σε όλο το αγώνισμα. Η Ανδρομάχη κέρδισε αυτό το παιχνίδι και μειώνει σε 2-1 υπέρ των Dragon. 1-2 Υπέρ των Dragon. Υπέρ των Dragon. Α, συγγνώμη, δεν άκουσα καλά. Dragons. Εδώ, δράκι. Οι καλύτερες στιγμές της Ανδρομάχης, οι οποίες δεν ήταν πολλές. Ήταν λίγο δύσκολο μετά από ένα πέσιμο το να ανέβω. Ένα συγκεκριμένο σημείο είναι δηλαδή αρκετά δύσκολο. Εκεί έχασα αρκετή δύναμη, οπότε μετά πήγαινα επίτηδες αργά αλλά σταθερά για να μην ξανακουραστώ τόσο πολύ. Στους στόλους δεν είχα κάποια ιδιαίτερη δυσκολία, ούτε στο ζιγ-ζαγ που επίσης πίστευα ότι θα δυσκολευτώ. Γιατί πήγαινα, αυτό που είπα, αργά αλλά σταθερά. Έπιανα τη χειρολαβή και μετά πήγαινα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη, εφόσον έδωσα ένα πόντο στην ομάδα μου. Φυσικά και είμαι ευχαριστημένη. Χειροκροτήστε το κορίτσι μου, έλα Ανδρομάχη. Επιτέλους, παιδιά, κάνω σταυρό. Τάμα, δηλαδή πραγματικά. Μετά από αυτό, ξαναμπήκαμε επεισοδιακά στο παιχνίδι. Συγχαρητήρια, Ανδρομάχη μου. Επεισοδιακά δεν το λες. Έτσι. Έλα. Θα το φιλήσω το κορίτσι μου. Ανδρομάχη, να σε φιλήσω, Ανδρομάχη. Τι επιτυχιάρα ήταν αυτή, πώς ένιωσες. Κουρασμένη. Είσαι κουρασμένη. Πάρα πολύ. Ξέρεις τι, σε είχα βγάλει εκτός ορίων γιατί είμαι αρχηγός και καταλαβαίνεις ότι σας έχω σκληρεύει τόσο πολύ γιατί έχουμε βγάλει και κραυγή. Τζι, σμπου, ως,
Ζήτω η αρχηγός! Cheeseburger! Είμαστε παίκτες από τους Dragons, ο Θεραπής και από τα Ζουζούνια ο Νικόλας. Ζουζούνι μου! Fight! Είμαι ο Θεράπων Κωνσταντίνου, ασχολούμαι με τον barpering και είμαι 23 χρονών. Οι φίλοι μου και οι γονείς μου και γενικά όλοι με φωνάζουν θεραπεία, γιατί είναι κάπως μετατροπή του ονόματος και τους έχει μείνει. Τα αγαπημένα μου αγωνίσματα που ασχολούμαι στο παρελθόν είναι το ποδόσφαιρο και το καράτε. Στη ζωή μου δεν φοβάμαι κάτι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι ξημερώνει στο μέλλον. Μου αρέσει να ξοδεύω τα λεφτά μου στο επαγγελματικό μου τομέα, να επενδύω. Και επίσης μου αρέσει να ξοδεύω τα λεφτά μου στα ταξίδια και γενικά ρούχα, πάρτις. Ταξίδια, ρούχα, πάρτις, δύο διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους. Ναι, εκτός εάν. Αν τι. Κλείνεις ένα ταξίδι για να βάλεις τα καλά ρούχα που μόλις πήρες πηγαίνοντας σε ένα πάρτι. Τα έχεις οργανώσει τα πράγματα πολύ καλά. Και επενδύεις ταυτόχρονα και στη δουλειά σου, γιατί το πάρτι είναι meeting με αυτό, κατάλαβες. Και ο Θεραπής από τα αριστερά και βγαίνει... Δελφινάκι! Τον έχει χάσει η ομάδα τώρα, λέει πού είναι, παιδιά. Ωραίος ο παίκτης, πολύ καλός ο παίκτης, δυνατός. Είναι γρήγορος, ε. Είναι. Μπράβο, Θεραπή. Εσένα σ' αρέσει το barbering. Το barbering. Να κάνω barbering. Να κάνεις barbering, ναι. Δεν μου αρέσει. Μ' αρέσει να μου κάνουν barbering. Θέλει να το πάρει. Το πάρει έτσι, ζήτσα. Μπούπα. Σαφίδι. Σαν πίθωνας. Είμαι καλός. Βλέπετε το θεραπή μας. Με περισσή αυταπάρνηση. Μπράβο ρε, μπράβο! Βλέπουμε πάλι τακτική Τρίφωνα Σαμαρά 4 σημείων από τη Φωτεινή. Έχει αφήσει το στίγμα του άνθρωπο στο παιχνίδι. Εγώ σου είπα ότι είχε τακτική, απλά δεν ήταν πολύ καλός. Δυνατός ρε εσύ. Βλέπουμε το Γουλίνι να προβληματίζεται. Και ολοκληρώνει πάρα πολύ γρήγορα την κούρσα. Και εδώ το replay, τον βλέπουμε να πέφτει και να χτυπάει λίγο σε μια περιοχή που θεωρητικά είναι λίγο ευαίσθητη και να ξαναπέφτει πάλι και να ξαναπέφτει πάλι σπάζοντας γόνατα και αστράγαλους. Αυτό που με δυσκόλεψε περισσότερο είναι το τετράγωνο, το πλέ τετράγωνο. Δεν το περιμένεις. Θέλει πάρα πολύ ισορροπία και πιστεύω είναι από τα πιο δύσκολα αγωνίσματα. Είμαι αρκετά ευχαριστημένος, πιστεύω. Μπορώ και καλύτερα. Εντάξει, θα είναι η πρώτη φορά. Πάμε για τις επόμενες. Να σε ρωτήσω κάτι μας τώρα. Αυτό ναι, το παλικάρι θα παίζει συνέχεια σε όλα τα παιχνίδια. Η παραγωγή είναι με το μέρος μας. Νικολάκη μου! Έχουμε λαδώσει την παραγωγή. Νικολάκη! Να τα περνά! Νικολάκο! Πολεμικές ιαχές. Δεν μπορώ να κάνω λίγο ησυχία. Ονομάζομαι Δελειολάνης Νικόλαος, είμαι 28 χρονών, δουλεύω ως προσωπικό ασφαλείας. Είμαι και προπονητής πολεμικών τεχνών. Με το νερό η σχέση μου είναι ώστε να επιτοπλίσω τα καλοκαίρια που πάω για μπάνια στη θάλασσα. Που πίνω. Να με κυνηγήσει κοπέλα, να μου στέλνει μηνύματα επανειλημμένα, να έρθει κάτω το σπίτι μου. Δεν μου αρέσουν να με κυνηγάνε οι γυναίκες. Θέλω να είμαι εγώ κυνηγός, οπότε δεν τα πέτωσα στο καλέσμα της. Για να σε δούμε κυνήγε. Δεν θα σχολιάσω κάτι. Μη σχολιάσεις τίποτα. Είναι άδικο, σου είπα. Το κόκαλο είναι πάρα πολύ κακό. Γρήγορα. Έλα, Νίκο. Το έχουμε στην αρχή για να τους κόβουμε τον αέρα. Ναι, σπάς τσαμπουκά. Μα. Ξεκινά, νομίζουν ότι είναι καλή. Βλέπουν το κόκαλο, λένε τελικά, παιδιά, δεν τα πάμε καλά. Όχι, αγόρι, εγώ. Μας κάνε κάποιοι παίκτες με πολύ τουπεύρε, αδερφάκι μου. Δεν άλλη τη λέγανε Θεά. Ακούς, Γογουλίνη. Τι αγόρι έχω εγώ. Και τι αγόρι έχω εγώ και η φοβερή προπονητική σου οδηγία είναι το γρήγορα. Γιατί το μόνο που σκέφτεται αυτός ο παίκτης είναι αργά-αργά, παιδιά. Αργά-αργά, να μην φτάσουμε ποτέ. Νίκο! Δες το κουμπούκλιο! Τι
Του μιλάει λες και τον ψάχνει στο σκοτάδι. Νίκο, είσαι εκεί. Σαν να θέλει κάτι. Νίκο, Νίκο, μιας και σηκώθηκες, μπορείς να μου πιάσεις λίγο τα γυαλιά μου από το τραπεζάκι του σαλονιού. Μπράβο! Μπράβο, Νίκο! Έλα, έλουρος! Να το δούμε στους σκιώνες. Μα δεν μου φαίνεται πάρα πολύ έλουρος. Καλώς είναι, ρε. Κοίτα, εγώ τώρα θα συγκρίνω και λίγο με τον εαυτό μου που δεν θα βγάζει ούτε το πρώτο. Θα σκάτω να σταθώ ακίνητο εκεί πάνω, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μένα. Νίκο! Όχι, ρε Νίκο. Πιά σου καλά! Δεν πειράζει, πάμε, πάμε. Καλό αγόρι. Πιά σου, πέφτει. Πιά σου καλά! Συγκεκριμενοποιεί την οδηγία, δεν την αφήνει να πάει χαμένη. Ήμουν σίγουρη ότι έλεγε γεια σου και όχι πιά σου. Δεν βλέπω και καλά. Γεια σου, καλημέρα, γεια σου, καληνύχτα, γεια σου. Καληνότσε. Πάσουμε κανένα λαιμό. Το αγόρι αυτό είναι. Από σίδερο. Από σίδερο. Έλα, Νίκο μου. Έλα, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Από το κουράγιο περάσαμε στην παράκληση. Μετά θα πάμε στην προσευχή. Έλα, όπα. Γιατί, παλικάρι μου, αυτό, γιατί, πώς συνέβη. Γιατί τον μάτιαξε, λέει εγώ. Να κάνουμε ένα εφιέλαιο. Να κάνουμε ένα κατάρα. Εφιέλαιο. Έλα, Νίκο! Έλα, Νίκο! Εγώ δεν ακούω κανένα! Κοπάνισε και το κεφάλι, δεν βέβαια. Παιδιά, ξεματιάστον γι' αυτόν. Όποιος ξεμάτιαξε την προηγούμενη ομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα, να ξεματιάσει κι αυτούς. Πώς έπεσε έτσι, αχ, θα χτυπήσουνε. One, three. Άντε, επιτέλους, τα ζουζούνια πήραν ένα πόντο. Πήρανε. Έκανε μια καλή γύρα ο φίλος μας. Καθόλου εντυπωσιακή όμως. Ξέρεις τι, δεν έχουμε δει πολύ σπουδαία πράγματα σε αυτό το παιχνίδι μέχρι στιγμής. Είδαμε προσπάθειες για σπουδαία πράγματα. Η κούρσα μου ήταν δυναμική. Προσπάθησα για το καλύτερο για την ομάδα μου. Βέβαια κάποια εμπόδια κλείστρισα και εκεί πέρα έχασα το χρόνο. Χάρη, εσύ είσαι αυτός που έκανε το 1-0 στο πρώτο παιχνίδι για την ομάδα σου. Αλλά δεν είναι αυτό που μας έκανε τόση εντύπωση. Είναι περισσότερο το όνομά σου. Είναι κάποιο παρατσούκλι, το βόας, είναι το επίθετό σου. Τι ακριβώς είναι? Προσδιορίζει την προσωπικότητά σου, κάποιο χαρακτηριστικό σου? Το παρατσούκλι είναι από μικρός, από το σχολείο. Δεν μπορώ να σας πω από πού βγήκε. Αλλά εντάξει. Είναι δυνατό. Τι σημαίνει αυτό, γιατί βγήκε αυτό το παρατσούκλι? Να υποθέσουμε ότι ήσουν ο πιο θαραλέος ή ήσουν σε κάποιο σχολείο το οποίο είχε δέντρα γύρω-γύρω. Πετάχτηκε ένα φίδι, το σκότωσες και σε βγάλανε ότι είσαι ο Βόας. Και από τότε όλοι έτσι με ξέρουν. Δεν με ξέρουν με το όνομά μου. Μάλιστα, μάλιστα. Δεν μπορείς να μοιραστείς δηλαδή αυτό το μυστικό μαζί μας. Όχι, δυστυχώς. Νίκο, είδαμε πως έχασες το πρώτο παιχνίδι, αλλά είσαι πολύ μαχητικός. Πώς πιστεύεις θα πας σήμερα? Θα δώσω τον καλύτερο μου με αυτό. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να νικήσω η ομάδα μου. Αλλά και να χάσω δεν με ενδιαφέρει. Δεν θα χάσει, καλέ. Έχει τη γογό δίπλα σου, δεν χάνει. Δεν με ενδιαφέρει. Τον έχω διαγωγήσει πάρα πολύ, σα πληροφορώ. Του έκανα που σάψει, βρυμιά, χαρά είσαι. Ο καλύτερο, σε πέστα. Πιστεύω άλλα πράγματα είναι πιο σημαντικά στη ζωή να κερδίζει. Ισχύει. Ωραία. Από ένα παιχνίδι. Μιχαέλα. Γεια σα. Πώ σου φάνηκε η διαδρομή? Μπορώ να πω, ενώ φαινόταν εύκολη, αρκετά δύσκολη, αλλά εντάξει, έφερα την πρώτη ήττα στην ομάδα, συγγνώμη παιδιά, αλλά ειλικρινά θα προσπαθήσω για το καλύτερο, δυνατά, θετικά και θα πάνε όλα καλά. Σε είδα ότι ζορίστηκες λίγο αρκετά στην πίστα, αλλά την έβγαλες όλη. Γλιστρούσα αρκετά, όμως εντάξει, εξ αρχής ήξερα ότι στην ατοχή δεν είναι το φόρτε μου. Όμως είπα ότι όσο χρόνο και να κάνω θα τελειώσω την πίστα, έτσι, δυναμικά, να δείξουμε ότι μπορούμε. Και μπράβο σου. Το σημαντικότερο είναι ότι δεν το έβαλες κάτω και συνέχισες. Ευχαριστώ πολύ, ποτέ δεν τα βάζουμε κάτω. Ωραία. Μπράβο. Εγώ μου είπες κάτι ότι παραλίγο να πνιγεί κάποιος, ότι φοβόσουν να... Ξέρουμε ότι εγώ έχεις... γενικά φοβάμαι και εδώ που έχω έρθει φοβάμαι, ναι. Αλλά ήρθα να ξεπεράσω όλους τους φόβους μου. Ναι, αλλά... Οπότε, από θα πνιγώ εγώ. Από ό,τι ξέρουμε, στην ομάδα σου έχεις μια ναυαγοσώστρια. Και αυτή θα τη χρησιμοποιήσω, μη σε νοιάζει. Πάντως εγώ είμαι πολύ χαρούμενη γιατί όλα τα παιδιά είναι ζουζούνια. Κανονικά έπρεπε η ομάδα μου να λέγεται ναυάγιο με τη μία. Είπα να τα βγάλω ζουζούνια για να έχουμε θετική ενέργεια. Και θα περάσουμε και πολύ ωραία, γιατί κοίτα να ζουζούνι, Κυριακούς, μπρατσάκια, μπουτάκια, τα πάντα έχει ο δικός μου.
Τέλεια. Σίλια, άμα χρειαστεί. Άμα χρειαστεί. Θα τους προσέχεις, έτσι. Εννοείται, ναι. Άμα δούμε ότι πνιγόμαστε, θα μας σώσουνε. Έχεις φέρει το σωσίβιο μαζί. Έχω ένα σωσίβιο, δύο σωσίβια, τρία σωσίβια. Δεν χρειάζομαι εγώ σωσίβιο, τους σώζω και χωρίς. Πάμε λοιπόν να παίξουμε μονομαχία στα τυφλά. Το παιχνίδι μας λέγεται μονομαχία στα τυφλά. Παίζεται στη θάλασσα και χρειάζεται ταχύτητα και ισορροπία. Στόχος ένας και μοναδικός. Να ρίξεις τον αντίπαλο. Μόνο που δεν ξέρεις καν που είναι. Όποιος κάνει δύο πτώσεις, χάνει και το παιχνίδι. Όποια ομάδα φτάσει πρώτη στις 5 νίκες, κερδίζει. Πρώτοι μας παίχτες, ο Γιώργος και ο Νικόλας. Φωτεινή. Στέλιο. Φωτεινή. Στέλιο. Είναι πολύ δραματικό, μου αρέσει να ξεκινάω έτσι. Το όνομά μου το βρίσκεις δραματικό. Ναι, είναι τρισύλλαβο. Στέλιο μου. Φωτεινή, μ' ακούς, έχει ένα... Ασχολήσου, κάτι δουλειά σου εδώ πέρα. Τι δουλειά μου κάνω. Μίλα για το δείτε σε λίγο. Πώς είδες τους παίχτες, τους παίχτες πριν. Τους είδα σκληρούς. Και τώρα φοβάμαι πάρα πολύ που θα πάνε να παίξουν ξύλο. Και τι, θα πλακωθούν στο ξύλο και μετά θα γλιστρήσουν κιόλας. Δεν ξέρω, με έχει αγχώσει γενικά αυτό το παιχνίδι. Γιατί. Γιατί οι ομάδες είναι πιο ανταγωνιστικές από την προηγούμενη εβδομάδα. Εγώ βλέπω πολλές περσόνες στις ομάδες. Βλέπω έτσι λίγο, έτσι βλέπω, πώς να σου πω, φλέγοντα άτομα, αν μπορώ να το πω, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Όχι, εγώ δεν βλέπω κανέναν να φλέγεται. Όχι βρε από τον ήλιο, δεν είναι ο Σάββας εδώ, ακόμα ονειρεύεσαι το Σάββα, τι έχεις πάθει παιδί μου. Προσαρμόσου, λέω ότι σε αυτήν την ομάδα έχουμε λίγο μεγάλες προσωπικότητες. Ονομάζομαι Γιώργος Μίτας, είμαι 29 ετών και ασχολούμαι με επιχειρήσεις. Όταν πηγαίνω στην παραλία, προτιμάω να ράξω πρώτα. Μου αρέσουν περισσότερο οι παραλίες με πιο πολύ κόσμο, γιατί μου αρέσει να χαζεύω τον κόσμο. Είμαι πολύ δυναμικός, ανταγωνιστικός και ανταγωνιστικός. Στο παιχνίδι έχω έρθει γιατί θέλω να ζήσω αυτή την εμπειρία, να περάσω καλά και να το διασκεδάσω. Οι χαρακτήρες που με ενοχλούν πάρα πολύ είναι οι μίστεροι και οι ψεύτες. Όταν πηγαίνω διακοπές, μου αρέσουν περισσότερο τα κλειδάτα ξενοδοχεία, γιατί θέλω να έχω τις ανέσεις μου. Σε όλους μας αρέσουν οι ανέσεις, αλλά δεν σε βλέπω πολύ άνετα εκεί πάνω. Κι όμως, τι πήρε τη νίκη. Έχει ελπίδες ακόμα η ομάδα. Κάτι θα γίνει στη συνέχεια. Και ξεκινάνε και κάθονται για να κρατήσουν ισορροπία και βλέπουμε την κόκκινη ομάδα να αντεπιτίθεται και τα καταφέρνει, πετάει έξω την μπλε ομάδα. Δεν πτωούμαστε, δεν πτωούμαστε. Ό,τι και να γίνει, δεν πτωούμαστε. Πάμε γερά. Τι, με τα χέρια. Ποια, δεν είναι. Έγινε κάτι άλλο το παιχνίδι ξαφνικά. Τι κάνουνε, γιατί τα κάνουν αυτά. Για το εφέ. 1-0. Βλέπουμε ξανά το replay από τον αγώνα. Ένα φοβερό replay το οποίο κρατάει κάτι δευτερόλεπτα και βλέπουμε τον κόσμο να πέφτει. Όταν έχεις κλειστεί την αίσθηση της όρασής σου, είναι δύσκολο να καταλάβεις που είναι ο αντίπαλος και σε συνδυασμό του ότι πρέπει να έχεις ισορροπία, προσπαθείς να βρεις που είναι ο αντίπαλος και να το ρίξεις κάτω. Δεύτεροι παίκτες, η Μιχαέλα και εγώ. Fight. Επιτέλους να δούμε την Γογό σε ένα αγώνισμα. Και επιτέλους δεν θα μιλάει τόσο. Ένα αγωγόνισμα. Όχι. Όχι. Δεν ξέρει τι κάνει, λες και απλώνει φύλλο. Εμένα... και λαδώνει το ταψί. Μου θυμίζει σφουγγάρισμα σε δύσκολες γωνίες αυτή η τακτική. Που είσαι κουραστεί και λίγο, γιατί έχεις βάλει και σκούπα πριν. Και είσαι, άντε, πάει. Έλα λίγο ακόμα. Εγώ γιατί δεν κάνει τίποτα. Νομίζω δεν ξέρει που είναι αντίπαλος και περιμένει να τη βρει. Γιατί έχει ξαπλώσει σαν να έχει μαξιλαράκι το όπλο. Είπαμε, τεχνικές τρίφωνα Σαμαρά. Τι κάνει, αρσιβαρίστρια. Γιατί σέρνεται έτσι. Μπράβο, μπράβο. Πάμε, πάμε λίγο ακόμα. Όχι, αντέχει. Μπράβο, έλα. Η Μιχαέλα τη φουρνίζει. Νομίζω ότι αυτή είναι η τεχνική της Γογούς. Να μην καταλάβει κανένας τι κάνει. Και να χάσει. Πώς φαίνεται που νικήσαμε πάλι. Πάλι νικήσαμε πάλι τα ίδια πράγματα. Πιστεύω είναι θέμα τύχης. Είναι και θέμα τύχης, ναι. Αυτό είναι το αγώνισμα, είναι και θέμα τύχης. Και ισορροπίες, αλλά θέλει και τύχη. Θέλει τύχη, πιστεύεις. Ναι. Μετά από αυτό.
Μπράβο, Μιχαέλα, μπράβο! Προσπάθησε για το καλύτερο σίγουρα η Ούλα. Δεν είχε ισορροπία καλή. Αλλά εντάξει, θα το βρούμε. Μετέπειτα, παιδιά, μετέπειτα. Ωραία, κοιτάμε λοιπόν τους επόμενους αγώνες. Φύγαμε δυνατά. Το επόμενο παιχνίδι, ο Χάρης εναντίον του Νίκου. Fight. Ο Νίκος γλίστρησε μόνος του κατευθείαν. Δεν βλέπουνε, μωρέ. Χάρης! Μπράβο, ρε Χάρη! Νίκο, μήνε το καλό! Πάμε στη δεύτερη γύρα. Πάλι μέσα ο Νίκος. Χτυπηθήκαμε, κατάφερα και τον έριξα. Είναι δυνατός ο αντίπαλος, αλλά στην πολεμική τέχνη με την οποία ασχολούμαι, στο Wing Chun, δεν έχει καμία σχέση η δύναμη. Πρέπει να απορροφάς τη δύναμη του αντιπάλου και να τη χρησιμοποιάς εναντίον του. Αυτή ήταν η στρατηγική μου. Επόμενες παίκτρες, η Ελένη και η Χριστίνα. Fight. Είμαι η Χριστίνα Ελευθερίου, είμαι 21 ετών. Ασχολούμαι με τη μουσική, παίζω πιάνο και παράλληλα κάνω και χορό και αθλητισμό. Από μικρή έκανα μπαλέτο. Το τελευταίο 1,5 χρόνο κάνω pole dancing και ακροβατική ευληξία. Δήλωσα συμμετοχή γιατί μου αρέσουν οι προκλήσεις, η διασκέδαση και τα αγωνίσματα. Αν χρειαστεί να κάνω κάποιο πείδημα από ψηλά ή κάτι τέτοιο, μπορεί και να κάνω πίσω, αλλά πιστεύω ότι θα πιέσω τον εαυτό μου. Εδώ μας λες όμως για ακροβατική ευληγησία. Θα δούμε κανένα κόλπο. Με κλειστά τα μάτια. Με κλειστά τα μάτια. Ποιος νίκησε? Η δικιά μας, η Ελένη. Εμείς νικήσαμε. Για να δούμε, ακόμη λίγο. Πάλι κερδίσαμε. Ναι, παίχτησα η Ελένη. Είναι δυνατή, έχω μάθει. Φίλε, αλλού. Ελένη! Για να δούμε τις παίχτησές μας, τι θα κάνουν τώρα. Θα πέσουν κατευθείαν. Ένα, δύο, τρία, Ελένη! Ένα, δράκον, δράκον! Βλέπω πολύ ανταγωνισμό από τις ομάδες. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό, έχω αρχίσει να αγχώνομαι, σου είπα και πριν. Είχα στο νου μου να κρατήσω περισσότερο ισορροπία, να κρατηθώ παραπάνω. Γλίστρησα, προσπάθησα να ξανασηκωθώ, δεν τα κατάφερα, έπεσα. Πήγα να μπερδευτώ λίγο εκεί με τα πόδια και αυτά, επειδή δεν βλέπουμε. Όμως, εντάξει, το κατάφερα. Έσπρωξα, έπεσε η κοπέλα, κέρδισε εγώ. Επόμενοι παίκτες, ο Θεραπής και ο Γιώργος. Fight. Με λένε Γιώργο Παδελή, είμαι 22 χρονών και είμαι φοιτητής στην ΑΣΟΕ. Είμαι πειθαρχημένος τύπος, συγκρατημένος και δύσκολα ξεπερνάω τα όρια μου. Πιστεύω στα αγωνίσματα δύναμη ίσως είμαι λίγο καλύτερος, λόγω βάρους και τέτοια ταχύτητα ίσως η αντίπαλη είναι καλύτερη. Γενικότερα πέρα από τις κατσαρίδες που έχω ξεπεράσει και αυτό δεν με φοβίζει κάτι άλλο. Άμα κάποιος είναι πολύ ανταγωνιστικός απέναντί μου, θα προσπαθήσω να δώσω τον καλύτερο με αυτό και αν χάσω, έχασα το παιχνίδι. Το καλοκαίρι για μένα είναι θάλασσα, άραγμα και διακοπές. Τόσο συμπαθητικό παιδί, πρώτο λέει Γιώργο Παντελή, δεν μπορώ τα επίθετα που είναι ονόματα. Παναγιώτη Κώστα, ας πούμε. Μπερδεύομαι. Ηλία Γιώργο, Στέφανο Μάνο. Τι είναι αυτά? Ένα, δύο, τρία. Θεραπέ! Και το βλέπουν οι γονείς, το βλέπουν ότι το παιδί πάει να ονομαστεί περίεργα. Γιατί δεν το σταματάνε? Γιώργο, κάνεις πως να ξέρεις όλα, ρε φίλε. Γιατί? Είναι ο παντογνώστης της παρέας. Τα ξέρω. Εγώ έχουμε κάνει σε φωνή. Εντάξει, έχω κολλήσει εγώ με τα ονόματα τώρα. Σε παρακαλώ, μη στέλνει ο μη. Εντάξει, σταματά. Τι γίνεται? Έχωσε. Έχωσε. 1-4. Για να δούμε τι θα μας πούνε οι παίχτες για τις επιδόσεις τους. Στο πρώτο παιχνίδι, ο αντίπαλος χρησιμοποιεί διαφορετική τεχνική για να με ρίξει.
διαφορετική από τη δικιά μου και πιστεύω ότι ήταν καλύτερη. Και έτσι γι' αυτό λόγο δεν κατάφερα να το ρίξω πρώτος. Το πρώτο match ήταν αρκετά δύσκολο γιατί ήταν η πρώτη φορά που παίξαμε. Σκέφτηκα μια τακτική, μου βγήκε και κατάφερα να ρίξω τον αντίπαλο. Είμαστε στο 4-1 υπέρ των Dragons και οι επόμενες παίκτριες είναι η Μιχαέλα και η Ανδρομάχη. Fight. Δεν ξέρω αν άκουσες πριν, το πρώτο μάτς ήταν το πρώτο που παίξανε. Υπόθηκε αυτό. Έχεις χαζέψει τώρα, σε βλέπω. Πας για εγκεφαλικό. Το πρώτο μάτς ήταν το πρώτο που παίχτηκε. Το πρώτο μάτς ήταν το πρώτο που παίχτηκε. Ναι. Σημαίνει αυτό με τα πρώτα πράγματα. Τα πρώτα αδέρφια είναι τα πρώτα που γεννιούνται. Η πρώτη μέρα της εβδομάδας είναι αυτή που η πρώτη. Η πρώτη εβδομάδα είναι η πρώτη εβδομάδα. Συγγνώμη, νομίζω ότι έπαθα ένα μικρό ανέβρισμα βλέποντας τον αγώνα και πήγα κάπου αλλού. Εγώ δεν μπορώ να δω τον αγώνα αν δεν ξεπεράσω το προηγούμενο. Εδώ βλέπεις, Πύρος Δήμας, έτοιμη να τα σηκώσει, τα σηκώνει. Είναι σκυμμένη όμως και έτσι τη γλίτωσε. Καλά, είναι όλο στην τύχη, έτσι δεν βλέπουν τίποτα. Δεν έχουν ιδέα τι τους γίνεται. Προσπαθούνε. Είναι σαν να κάνουν μια περίεργη τελετή. Τι γίνεται, να κουμπάει, συγγνώμη που είμαι και εγώ τώρα εδώ, αλλά να. Όπου έφαγε μια γερή. Μιλάνε και μεταξύ τους ή προσπαθούν να μείνουν ήσυχες, πιστεύεις, για να μην τις καταλάβει η αντίπαλη. Ψηφίζω ήσυχες. Όιντε. Πόση ώρα έχει περάσει? Πολύ. Πώς τα έχουν καταφέρει να μείνουν όρθιες, είναι... ενώ όρθιες, εκεί πάνω τέλος πάντων. Νομίζω ότι το παιχνίδι πρέπει να αλλάξει όνομα και να λέγεται Κουκουβίζω. Ποιος θα κουκουβίσει πιο πολλές φορές. Κουκουβίζω. Μάλιστα. Θα τη σκεφτούμε την πρόταση. Κορίτσια, να φέρουμε κάνα λουκουμά. Έχουν βρει, ισορροπούν το κορμί τους με αυτά εδώ τα πράγματα που κρατάνε. Το ισορροπούνε κάτω και δεν πέφτουνε. Και όταν έρθει η ώρα να χτυπήσουν, το σηκώνουνε, χτυπάνε και έχουν βρει την ισορροπία. Καταλαβες, δεν το εξηγώ καλά, Το εξήγησες τρομερά επιστημονικά και νομίζω ότι το κοινό δεν θα μπορέσει να ακολουθήσει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Συγγνώμη, κοινό. Δεύτερο μάτς. Έλα, Ανδρομάχη! Δεύτερο μάτς, νιώθω όμως ότι το βλέπουμε εδώ και μισή ώρα. Οπ. Η Ανδρομάχη έφυγε μόνη της. Δεν αντέχει, κουράστηκε. 5-1! 1-5. Οι Dragons έχουν ξεφύγει στη βαθμολογία. Για άλλη μια φορά, η μπλε ομάδα αποδεικνύει ότι είναι η λιγότερο ματιασμένη. Σηκωνόμασταν και προσπαθούσαμε να ρίξουμε μία την άλλη ξανά και ξανά και ξανά. Και στην αρχή δεν γινόταν με τίποτα, γιατί έχουμε και δύο καλή ισορροπία. Και κατά λάθος χτυπούσαμε η μία την άλλη στο πρόσωπο, στην κοιλιά κτλ. Και είχαμε ανησυχήσει. Βασικά θα χτυπηθούμε κατά λάθος σοβαρά. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, για να είμαι ειλικρινής. Στεκόμασταν και δύο γερά στα πόδια μας. Και μόλις καθόμασταν και οι δύο αμέσως και έπρεπε να σηκωθούμε. Αλλά εντάξει, σε κάποια φάση που μόλις σηκώθηκα και ένιωσα για τον αντίπαλο ότι σηκώθηκε, έριξα μια και έριξα την Ανδρομάχη στον. Το δεύτερο μας παιχνίδι έλαβε τέλος. Μονομαχία στα τυφλά με νικήτρια την ομάδα των Dragons. Με το σκορ 5-1. Κύριε Νατσάκο, για Βιβίδη, γελάτε λίγο πονηρά. Πείτε μας λίγο για το σκορ αυτό. Δεν γελάω πονηρά. Γελάω, εντάξει. Ήταν ωραίο το σκορ. Περάσαμε ωραία. Τι άλλο να πω. Με ένα 5-1 τι να πεις, Εντάξει, η ομάδα μου είναι πολύ δυνατή πάνω και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Νικόλα, πες μας, ήσουν ο μόνος που πήρε νίκη από την ομάδα. Κατάφερα να πάρω την νίκη για την ομάδα μου στο πρώτο παιχνίδι από τα 5 που χάσαμε. Δυστυχώς η ομάδα μου δεν κατάφερε να συνεχίσει τις νίκες. Δεν πειράζει, πάμε δυνατά. Και ότι καταφέρουμε. Είχαμε έναν εκνευρισμό με το Γιώργο. Μέσα σε ένα παιχνίδι πάντα υπάρχει ένταση. Ο εκνευρισμός είναι τη στιγμή σίγουρα. Τα ξεπερνάμε όλα αυτά. Είμαστε δύο ομάδες, δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι, απλά παίζουμε ένα παιχνίδι. Ο Γιώργος έχει να μας πει κάτι. Ήταν ένα δυνατό παιχνίδι. Ο Νίκος είναι πολύ δυνατός παίχτης. Ο εκνευρισμός δεν ήταν εκνευρισμός, ήταν απλά πάθος για το παιχνίδι. Μια χαρά, όλα καλά, είμαστε και φίλοι. Ανδρομάχη μας, πες μας λίγο για το παιχνίδι. Θεωρώ και κάτι που συζητούσαμε τέλος πάντων με τα υπόλοιπα άτομα της ομάδας νωρίτερα, όταν λέγαμε ποιοι θα παίξουμε και με τι σειρά, ότι έπρεπε να είχαμε παίξει με διαφορετική σειρά
για συγκεκριμένους λόγους, γιατί πάντα η παραγωγή λέει ότι ας πούμε σε αυτό το παιχνίδι χρειαζόμαστε περισσότερο π.χ. αντοχή ή ισορροπία ή κάτι άλλο. Ανάλογα λοιπόν με το προσόν του κάθε παίκτη, ανάλογα πρέπει να στηθεί και η σειρά με την οποία θα παίξουμε, με ποιον θα είμαστε αντίπαλοι. Τα κοιτάζουμε αυτά και φτιάχνουμε μια στρατηγική για να μπορούμε να έχουμε συνέχεια σαν ομάδα. Αυτή είναι όλη η ιστορία και αυτό έλεγα, ότι έπρεπε να είχα παίξει άλλη ώρα και να μην βάζουμε τυχαία όποιον βάζουμε τη συγκεκριμένη στιγμή. Τι δεν σου άρεσε δηλαδή, τι έγινε λάθος? Γι' αυτό δημιουργήθηκε όλη η φασαρία. Τι έγινε, έβαλε λάθος παίκτες, εγώ έκανε λάθος στα ζευγάρια? Ναι. Για πες μας το λάθος που έκανα. Γιατί νομίζω ότι πρέπει να παίζουμε όλοι ανάλογα με τις αντοχές που πιστεύουμε ότι έχουμε. Και αν δεν έχουμε, να τις ανακαλύψουμε. Αυτή δεν είναι η ουσία του παιχνιδιού. Είμαστε άνθρωποι από διαφορετικές ειδικότητες, με διαφορετικά σωματότυπα και ήρθαμε εδώ για να αγωνιστούμε. Μην μου κουνάς το χέρι, αλήθεια, γιατί πραγματικά εκνευρίζομαι το. Κουνήσα κάτι. Τα δάχτυλα. Πέλα, πες μας, ανδρομάχη μου. Έτσι κάνω, πάντα κουνά τα δάχτυλά μου, δεν είναι κάτι που ωραία, ωραία, κούνατα. Κάτσε στη μέση εκεί πέρα να χωρίσεις τα... Λοιπόν, κούνατα. Το ring, ο διαιτητής. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Καταρχήν, εγώ δεν αποφασίζω μόνη μου, νομίζω. Είμαστε ομάδα και σας ρωτάω και τι και πώς και τα περισσότερα... Όχι, δεν είναι έτσι, μόνος αποφάσεις. Δεν αποφασίζω εγώ ποτέ μόνη μου. Νομίζω ότι σας ρωτάω όλους και απλά βγαίνει η συμμετοχή, πώς θα πάει και τι. Συγγνώμη, ήρθες μόνος σου να παίξεις εδώ, δηλαδή. Εγώ. Όχι, εγώ δεν ήρθα. Εγώ δεν ήρθα να παίξω μόνη μου. Γιατί και το ξέρω ότι δεν ήρθα να παίξω μόνη μου. Εσύ δεν το έχεις καταλάβει ότι δεν έχεις έρθει να παίξεις μόνη σου. Γιατί πού έχω παίξει εγώ μέχρι στιγμής? Έχω παίξει αυτά που πιστεύω ότι μπορώ να αποδώσω στην ομάδα. Που πιστεύεις, αυτό λοιπόν, είναι το θέμα. Θεωρώ ότι προσβάλλεις πάρα πολύ άσχημα και με το υφάκι σου και με το στυλάκι σου. Δεν θέλω να συνεχίσω άλλο την κουβέντα μαζί σου, αλήθεια. Με βγάζεις εκτός εαυτού και το αίμα μου είναι και η μινιατούρα μου. Το σηκώνεις πάνω από τον μπόι μου. Αυτά τα ολίγα. Καταρχήν ο κόσμος βλέπει και εγώ θα τη απαντήσω απλά. Χαροπά τα δυο μου χέρια, τα χτυπώ. Χαροπά, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Η αρχηγός της κόκκινης ομάδας ανταποκρίνεται στους καυγάδες μέσα στην ίδια της την ομάδα, τραγουδώντας «Χαροπά τα δυο μου χέρια, τα χτυπώ». Το άλλο το τραγουδάκι της πώς πήγαινε? «Τζουκουός, τσίσμπεργκερ». Αυτό έλεγε, δεν έλεγε κάτι άλλο. Δεν μπορώ να. Τέλος πάντων, θα δούμε το επόμενο άθλημα που είναι η γλίστρα μαζί με μπάσκετ. Θα γίνει χαμός. Εντάξει, τους βλέπω να είναι πολύ έτοιμοι για σκληρά πράγματα. Σκληρές εικόνες έχει αυτή τη στιγμή η τηλεόραση. Χι θα μπει στη γωνία πάνω δεξιά. Πάμε λοιπόν στο μπάσκετ μου και γλίστρισα. Ήρθαμε στο μπάσκετ μου και γλίστρισα. Το παιχνίδι μας παίζεται στην τζουλήθρα του Σκάσε και Κολύμπα. Χρειάζεται ταχύτητα και αντοχή. Όποια ομάδα φτάσει πρώτη στις τρεις νίκες κερδίζει. Πρώτοι μας παίκτες, το Γουγουλίνη και η Μικαέλα. Φύγανε οι παίκτριες. Εντάξει, δεν έφυγαν και πάρα πολύ. Κάθισαν λίγο πάνω και μετά. Βιάστηκα λίγο, ρε παιδί μου. Πίστευα ότι κάπως, ρε παιδί μου, θα το δώσουν, αλλά είναι αργοί ρυθμοί. Εντάξει, η Μικαέλα ανεβαίνει δυναμικά. Εγώ όχι τόσο απ' την άλλη, δεν πειράζει όμως. Θα τα καταφέρει, δεν τη φοβάμαι. Οι παίκτες με τα λάστιχα, τίποτα, έτσι, τίποτα. Σε κανέναν αντίπαλο. Βγαίνει νερό από το λάστιχο. Δεν ξέρω, το έχουν κλειστό, δεν τους είπαν αυτόν τον κανόνα. Μήπως νοιάζονται για το περιβάλλον. Ποιο περιβάλλον? Η άλλη έφυγε, τα παράτησε, τελείωσε. Πάει. Αυτή η Φλόρη πάνω τι κάνουνε? Βρέξτε τους, βρέξτε τους! Σιγά, σιγά να μην πέσει στη θάλασσα. Τίποτα, Μικαέλα κατεβαίνει με χαρακτηριστική άνεση. Εγώ είναι ακόμα μέσα, δεν προσπαθεί καν να ανέβει. Έχεις πάρα πολύ χρόνο, μην πέσεις. Έχεις πάρα πολύ χρόνο γιατί δεν έχεις αντίπαλο. Α, μέσα στο σουτιέν, εντάξει, φίλοι μου, πάρα πολύ, φίλοι, πολύ έτσι. Φίλοι μου. Δεν έχετε δει πηγή δε βενζίνα να τα βάζει στο στόμα? Εντάξει. Ανεβαίνει περπατώντας η Μικαέλα και παίρνει την νίκη. Θα έλεγε κανείς πολύ εύκολα. Τερματίζει η Μικαέλα και κάνει το 1-0 για την ομάδα των Dragons. Και ναι, εδώ ο Μίτς σώζει την Caroline από τη θάλασσα. Γελάει, εγώ τι να κάνει. Απλώνει και χέρι. Με το replay. Τρομερός αγώνας. Η Γογό δεν έκανε τίποτα. Έλα μωρέ. Έπεσε. Κοίτα τι ωραία βουτιά θεματική. Έπεσε και έμεινε εκεί. Η Μιχαέλα μετά μας χάρισε τη μοναδική στιγμή με τον μπαλάκι στο σουτιέν, την οποία θα τη θυμάμαι για πάντα. Πολύ φίλη σου. Πάρα πολύ φίλη μου. Εκμεταλλεύεις ό,τι έχεις. Επόμενοι μας παίκτες.
Είναι ο Νατσάκος από τους Dragons. Και από τα Ζουζούνια ο Νικόλας. Fight. Αλλά με όνομα Ζουζούνια πού πας? Είναι, πρέπει να είναι από εκείνο το παλιό συγκρότημα, το παιδικό, το θυμάσαι? Δεν μας έχουν πει κανένα τραγουδάκι. Τι να μας πούνε? Οκ, okay, πιο γρήγορος αγώνας αυτή τη φορά. Ναι, κάτι κάνουν και οι πάνω οι παίκτες, βρέχουν λίγο ευτυχώς. Θέλει στρατηγική, πρέπει να ανοίξει το λάστιχο, να μην το φοβάσαι, να τον γεμίσει τον άλλο με baby oil και νερό. Δεν μπορείς να το αφήνεις έτσι την τύχη του. Δεύτερο μπαλάκι για την κόκκινη ομάδα, τα Ζουζούνια. Αναγκαστικά τα κουβαλάνε στο στόμα. Και ξέρετε τι, μπορεί η κοινωνία να μας έχει επιβάλει να φοράμε συνέχεια σουτιέν, αλλά τουλάχιστον μπορούμε να κρύβουμε μέσα τα μπαλάκια. Φωτεινή, εντάξει. Ποιος θα περίμενε λοιπόν ότι αυτό το replay θα είναι ένα φεμινιστικό replay ενάντια στο στιθόδεσμο και στην ελευθερία του μπαλακίου? Λέγεται μπαλακίο. Το μπαλάκιο. Καταρχήν θέλω να δώσω ένα ηθικό δίδαγμα στον κόσμο ότι όποιος βιάζεται σκοντάφτη. Μου φάνηκε εύκολο, το υπολογίσα σωστά και έτσι χάσαμε. Τελικά κατάφερα να κάνω κάτι για την ομάδα. Ακόμα όμως δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι. Έχουμε καιρό ακόμα μπροστά μας για να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής. Επόμενες μας παίχτριες. Η Ελένη και η Χριστίνα. Fight. Το όνομά μου είναι Ελένη Βρυπίδου, είμαι 29 ετών, είμαι personal trainer. Όταν πάω στην παραλία, στρώνω πρώτα την πετσέτα μου και μετά παίρνω για να κολυμπήσω. Τα αγωνίσματα που έχουν να κάνουν με δύναμη, ταχύτητα και αντοχή είναι αυτά που μπορώ να ξεπεράσω τον εαυτό μου και να σπάσω και τα ρεκόρ μου. Στο παιχνίδι έχω έρθει για να περάσουμε καλά, να παίξουμε, να κολυμπήσουμε, να γελάσουμε. Αν κάτι με ενοχλήσει, ρε παιδί μου, στο παιχνίδι, εννοείται θα το πω. Δεν μ' αρέσει να κρύβομαι πίσω από το δαχτυλάκι μου, γιατί δεν με χωράει. Φωτεινή. Στέλιο. Ποια πιστεύεις την ερώτηση που έκανε η παραγωγή και μας λένε όλοι ότι στρώνουν την πετσέτα τους πρώτα και μετά βουτάνε? Τι κάνεις όταν πηγαίνεις στη θάλασσα? Αχ. Πολύ δυναμική. Τι? Μπάνιο είναι η απάντηση. Μα κάποιοι δεν κάνουν μπάνιο, άλλοι θέλουν να παίξουν μπάλα, άλλοι θέλουν να κάνουν υλιοθεραπεία. Φλόρι. Είναι τρομερά πολύπλοκο το ζήτημα του μπάνιου. Ναι, είναι πολύπλοκο, το ξέρω. Απ' την άλλη, ένας πολύ γρήγορος αγώνας αυτή τη στιγμή. Μπράβο, αυτά είναι κορίτσια. Τώρα εδώ θα κριθεί πραγματικά. Όχι, δεν θα κριθεί πραγματικά. Πήγα να πω ότι θα κριθεί έτσι στο τόσο, αλλά όχι. Έχει μεγάλο προβάδισμα η μπλε και το παίρνει. Η Ελένη κάνει το 2-1 υπέρ των Dragons. 1-2. Και άλλη μια φορά οι Dragons δείχνουν ότι είναι δυναμικοί και δυνατοί και μπορούν να κερδίσουν τα Ζουζούνια. Χαίρομαι πάρα πολύ που έκανα το 2-1 για την ομάδα μου. Δεν είχα παίξει ούτε στο προηγούμενο αγώνισμα, γι' αυτό με χαροποίησε πολύ αυτό. Είχα πολύ άγχος και κάποια στιγμή νομίζω ότι είδα ότι της έφυγε το ένα μπαλάκι, αλλά μάλλον ήταν πολύ κοντά στο κουβά και το πήρε και εκεί λίγο χαλάρωσα, αλλά ήταν εκεί στο τέλος και ήμουνα πολύ κοντά. Και οι επόμενοι παίκτες μας είναι ο Θεραπής και ο Νικόλας. Fight. Δύο κόρνες αυτή τη φορά και δύο πολύ δυνατοί παίκτες. Παραλίγο να φύγει ο Θεραπής, αλλά τα καταφέρνει. Μ' αρέσει που πάνε μόλο τους το κορμί και κλειστράνε. Είναι... Πασαλημένοι με λάδια. Τι σου βγάζει έτσι σαν αντρίλα, ρε παιδί μου, ή σου βγάζει κάτι σαν αυταπάρνηση και αρχαίο σπαρτιάτη, ο οποίος έχει φάει μελανά ζωμό και κουκούτσια από ελιά? Στέλνει τίποτα από τα δύο, ρε. Σου βγάζει μια στρατηγική, ένα ωραίο μυαλό. Τι, ρε Φωτεινή, προσπαθώ να βρω. What makes you tick, ρε παιδί μου? Δεν ξέρω, δεν το έχει βρει κανείς ακόμα. Οκ, okay, εντάξει. Το ψάχνουμε. Λοιπόν, έλα, είμαστε στην τρίχα. Ποιος θα το βάλει πρώτος? Και θα νικήσει ο Θεραπής. Θα κάνει το 3-1. Στο τσάκ. Έλα σε μένα. Και αυτό ήταν ο αγώνας με την πιο ευτυχή κατάληξη, έχω να πω. Πιο ευτυχή. Ναι. Μπορώ να πω ήταν πολύ εντυπωσιακή κούρσα και από τους δύο παίχτες. Ήταν πολύ ανταγωνιστικός αγώνας. Κέρδισα στο τσακ. Αυτό οφείλεται, πιστεύω, στο γλίστριμα στην αρχή. Αλλά στο τέλος φάνηκα τυχερός. Χαίρομαι που πήρα αυτή την νίκη. Επόμενοι μας παίχτες, οι Γιώργηδες.
πώς τους ξεχωρίζουμε? Από τα μαζιό. Είναι εύκολο. Αγχώθηκες. Ο Γιώργος εναντίον του Γιώργου και ο Γιώργος παίρνει την μπάλα. Ο Γιώργος κατεβαίνει από το σκηνή. Ο Γιώργος φτάνει, παίρνει μπαλάκι. Ο Γιώργος πηγαίνει, παίρνει και αυτός μπαλάκι. Απλά μου φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι κάνουμε διακρίσεις άμα λέμε ο κόκκινος και ο μπλε. Τι είναι, είναι χαρακτήρες μιας πολύ δημοφιλούς σειράς την οποία δεν μπορώ να αναφέρω αυτή τη στιγμή γιατί έχει πνευματικά δικαιώματα. Α, λες αυτή τη σειρά που δεν μπορούμε να αναφέρουμε γιατί έχει πνευματικά δικαιώματα. Ναι, ναι, που έχει όμως ανθρώπους οι οποίοι χαρακτηρίζονται πάρα πολύ από το χρώμα. Μπορεί να το λες. Ναι, κατάλαβα. Mm. Και μεταμορφώνονται. 2-3. Επόμενες παίκτριες, η Νάταλη και η Σίλια. Fight. Σίλια! Πάνε τα κορίτσια μας. Πάνε. Η Νάταλη τι κάνει? Τι τίναγμα ήταν αυτό, λες και έχεις δει κατσαρίδα ξαφνικά στο σπίτι και κάνεις ό,τι μπορείς για να σωθείς. Εσύ κάνεις έτσι όταν δεις κατσαρίδα στο σπίτι? Α, δεν ξέρεις τι κάνω. Να το κοιτάξεις, υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να σε βοηθήσουν. Μακάρι να ήταν εκεί πέρα όταν έβλεπα την κατσαρίδα. Αυτοί μπορούν να σε βοηθήσουν. Τι κάνεις, βρε, ξεδιπλώνεσαι, πιάστηκε την κοτσίδα. Θα σπάς, βρε, το λαιμό σου, βρε. Όπω η Σίλια το δίνει και καταλαβαίνει. Η Σίλια πάνω κάτω. Τελευταίο μπαλάκι για τη Σίλια. Έλα. Μπορείς. Έχω κάτι που στηρίζει την κόκκινη ομάδα γιατί θυμάμαι τον Τρίφωνα τώρα. Κατάλαβες, έχω εξάψεις. Έχουμε το 3-3. Έχω εξάψεις επειδή θυμάμαι τον Τρίφωνα. Καλά τα πάω κι εγώ. Ισοφάρισε για την ομάδα των Ζουζουνιών. Το παιχνίδι έχει πάρει φωτιά. Τα Ζουζούνια ισοφάρισαν τους Dragons σε 3-3. Draw. Τέρμπι και ισοφάρισε, παιδιά. Πάμε καλά. Η διαδρομή με δυσκόλεψε λίγο, γιατί την πρώτη φορά, αν θυμάμαι καλά, το πήγα... Βρέστο. Το ποπό. Και μετά έφυγα με το στήθος μπροστά, οπότε έπρεπε να κρατήσω μία τακτική. Χάρηκα πάρα πολύ, γιατί ανέβηκε αρκετά το ηθικό της ομάδας μου. Επίσης θεωρώ ότι έτσι θέλουμε τις νίκες λίγο-λίγο να ανεβαίνουμε, να είμαστε κι εμείς πιο ανταγωνιστικοί, γιατί είναι μια πολύ καλή ομάδα τα παιδιά. Λες κοινομόλογα. Να έχει πιο ανταγωνισμό, πιο ενδιαφέρον. Οι επόμενοι παίκτες μας είναι ο Χάρης και ο Γιώργος. Fight. Και ξεκινούν, ορίστε, τώρα που ο Γιώργος είναι μόνος του, είναι ο μόνος Γιώργος σε αυτό το γύρο, μπορούμε να λέμε ότι είναι ο Γιώργος. Μπορούμε, είναι ο Γιώργος. Είναι ο Γιώργος. Ναι, αλλά ο σχολιασμός που έκανα την προηγούμενη φορά ήταν ότι πάλι και να μιλάς για έναν Γιώργο βγαίνει και για δύο άτομα. Τα λες φανταστικά, Στέλιο. Σε μπερδεύω, έτσι. Μοναδικό σχολιασμός και σήμερα. Πάρα πολύ γρήγορος ο Γιώργος. Ο ένας. Το πήρες. Και χάνει. Στο τσακ. Ουλιάζουν σαν μικρά άγρια ζώα. Λίγο να ερεμήσουμε. Λίγο. 3-4. Πολύ δυνατός παίκτης ο Γιώργος. Ναι, αλλά έχασε. Εγώ άμα είχα χάσει έτσι θα είχα βάλει τα κλάματα σίγουρα. Πω, αποκλειστικό. Θα έπρεπε να είχε βάλει τα κλάματα, λέει η Φωτεινή Κορέ. Προσπάθησα το καλύτερο που μπορούσα. Ο αντίπαλος ήταν πάρα πολύ καλός. Πολύ γυμνασμένος, γρήγορος. Πηγαίναμε μαζί σε διαφέσεις. Μετά είχε προσπεράσει. Ήταν μπροστά και ήταν το τελευταίο run. Οπότε λέω πρέπει να τα δώσω όλα. Έχω πεταχτεί στο τελευταίο μέτρο και βάλει την μπάλα μέσα σε δευτερόλεπτο. Προηγούνται οι Dragons με 4-3 και τώρα παίζει η Ελένη για τους Dragons και η Σίλια για τα Ζουζούνια. Fight. Όλοι τι θέλουν την νίκη. Ξέρεις τι παρατηρώ? Τι? Ότι η Σίλια ξεκίνησε εξαπλωμένη, η Ελένη το πήρε πιο χαλαρά όρθια και κατέβηκε πιο γρήγορα. Παρκάρισε! Καλά μιλάμε, Στέλιο μου, είσαι πολύ παρατηρητικός. Φωτεινή, τώρα δεν γίνεται να με δουλεύεις έτσι. Προσπαθώ εδώ να αναλύσω με φυσική και τεχνική αυτό το άθλημα, ας πούμε. Και η Σίλια εδώ έχει βάλει απόφαση να σπάσει τη μέση της. Δεν είναι... το βλέπεις. Και θα το χάσουν τώρα. Ευκολάκι. Παιδιά, λίγο ηρεμία εκεί στους Dragons, εντάξει. Ένα παιχνίδι είναι, λίγο ηρεμία. Πάμε λίγο! 3-5. Εδώ βλέπουμε τις προσπάθειες της Σίλιας να βγάλει τη μέση της από τη λεκάνη της. Μια τίμια προσπάθεια μπορούμε να πούμε. Εντάξει, ευτυχώς δεν πέτυχε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Πίστεψα στον εαυτό μου. Μου φωνάζαν όλα τα παιδιά, θα τρέξεις εσύ, θα τον νικήσεις. Και το έκανα. Είναι πολύ βαρύ αυτό, το ότι έχασε η ομάδα μου
παίζοντας εγώ τελευταία ουσιαστικά κούρσα. Και το χειρότερο ότι το έχασα για λίγο. Κάπου εδώ η μέρα φτάνει στο τέλος της. Νικήτρια είναι η ομάδα του Αλέξανδρου με 4-0. Αλέξανδρε, συγχαρητήρια για την πρώτη μέρα. Η ομάδα σου τα πήγε πολύ καλά. Πιστεύεις ότι θα συνεχίσετε έτσι και την υπόλοιπη εβδομάδα? Ναι, το πιστεύω και πιστεύω ότι θα είμαστε έτσι. Είναι πολύ δυνατά τα παιδιά. Είναι από την Κύπρο, εγώ από την Κρήτη. Έχει γίνει κακό συνδυασμό. Αφήστε το να λένε εκεί πέρα τους Κυπρέους. Δεν ξέρετε τι κάνει τα δυτικά προάστια, το Κερατσίνι, Αρφιάλι, Περιστέρικο και το καθεξής. Περίμενε και θα δεις. Να τσάκω σε βλέπω και θέλω να σε φάω. Ερωτικό υπονοούμενο ήταν αυτό. Είμαι εδώ και σε περιμένω. Έχω σχέση, ξέρεις. Μικαέλα, σε είδαμε σήμερα ότι λίγο μπορεί να άργησες, να δυσκολεύτηκες, αλλά τα κατάφερες στα αγωνίσματα. Στο πρώτο αγώνισμα περισσότερο ήταν πιο δύσκολο, γιατί δεν έχω την αντοχή καθόλου. Στα δεύτερα αγωνίσματα που ήταν η δύναμη και η ισορροπία, ήμουν αρκετά καλή. Δηλαδή τα κατάφερες και είπες και ένα τραγούδι. Εννοείται. Το τραγούδι δεν ακούσαμε. We got the eye of a tiger, fighters dancing through the fire, 'cause we are the champions and you're gonna hear us roar. You're gonna hear us roar. Αυτή είναι η Κύπρος. Χάρης Βόας. Πώς είδες την πρώτη μέρα στο Σκάσε και Κολύμπα? Αυτό που θέλω να πω είναι το προσπαθήσαμε. Νομίζω η ομάδα μας είναι δυνατή, καλή, αλλά πάντα respect στους αντιπάλους, οπωσδήποτε. Τα ζουζούνια πρέπει να τα προσέχετε. Ζουζούνια, είναι θέλει γλύκα. Ποτέ δεν ξέρεις όμως. Αν υποτιμήσεις τον αντίπαλο, εκείνη που χάνεις. Ισχύει. Κάπου εδώ εγώ πρέπει να σου πούμε ότι έχεις λίγο χρόνο να σκεφτείς με την ομάδα σου και να αποφασίσετε ποιον παίκτη δεν θα συμπεριλάβετε στον τελικό της εβδομάδας, γιατί χάσατε τη σημερινή ημέρα. Θέλω να παρελάσουν οι απόψεις όλων των παιδιών. Πάμε Γιώργο να αποφασίσεις. Η αλήθεια είναι ότι εγώ ξέρω ποιο να ψηφίσω, γιατί είμαστε μια ομάδα και δεν είναι ωραίο να διακρίνεις μέλη της ομάδας. Αλλά εφόσον είναι στους κανόνες του παιχνιδιού και ύστερα από συνεννόηση, λέω να ψηφίσω τη Σίλια. Θα έλεγα τον εαυτό μου, απλά γιατί δεν θέλω να βάλω την ομάδα στο λαιμό μου, αλλά αφού δεν γίνεται, okay. Ο μόνος λόγος που θα πω αυτό το άτομο είναι επειδή σήμερα με έκανε να νιώσω πολύ άσχημα και επειδή δεν είχε ομαδικό πνεύμα, αυτή είναι η Ανδρομάχη. Επειδή, όπως είπαν και οι συμπαίκτες μου, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε τον εαυτό μας, ύστερα από συνεννόηση με τον Νίκο, είπαμε να αλληλοψηφιστούμε για να φύγουμε και από αυτόν τον κόπο. Οπότε ψηφίζω τον Νίκο, χωρίς καμία αιτιολογία. Ωραία. Ανδρομάχη. Εγώ λοιπόν θα πω ότι θα ψηφίσω καθαρά για να πω ένα όνομα. Και μιας και ψήφισε εμένα τη Χριστίνα, γιατί δεν έχω κάτι προσωπικό με κάποιον και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να πούμε ποιος μπορεί να δώσει πράγματα στο παιχνίδι και ποιος όχι. Εάν πραγματικά μπορούσα να ψηφίσω κάποιον να μην βρίσκεται στον τελικό, αυτός που θα ψήφιζα είναι η Γογό. Γιατί θεωρώ ότι έχει τη χειρότερη επίδοση σε όλα τα αγωνίσματα. Και πέρα από αυτό, θεωρώ ότι δεν έχει καθόλου ομαδικό πνεύμα άσχετα με αυτό που προσπαθεί να δείξει προς τα έξω. Δηλαδή, ασχολείται με την προβολή και του εαυτού της και όποιου την βολέψει κάθε στιγμή. Μπορείς να πεις ό,τι θες, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ δεν τσακώνομαι, λέω τη γνώμη μου, σε διέκοψα όταν μιλούσες. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι ασχολείται με την προβολή και όχι με την ομαδικότητα. Δηλαδή, αντί να σκεφτεί εκείνη τη στιγμή ότι σαν ομάδα αυτός είναι καλός αυτό, άρα πρέπει να πάει να κάνει αυτό το πράγμα, αυτός είναι καλός σε εκείνο και να ακούει και τους συμπαίκτες της στο τι μπορεί να κάνει ο καθένας, εκείνη τη στιγμή εστιάζει στο θέλω να παίξω στο τάδε παιχνίδι, πάμε παρέα στο τάδε παιχνίδι, να βγούμε εμείς αυτή τη στιγμή. Και αυτό πάει πίσω όλη την ομάδα και εκτός των άλλων δεν έχει, θεωρώ, και τη διάθεση να δώσει ενέργεια στα άτομα της ομάδας έτσι ώστε να μπορέσουν να αγωνιστούν με τον κατάλληλο τρόπο. Όταν μας λέει δηλαδή ότι θα έπρεπε να λεγόμαστε αντί για ζουζούνια ναυάγιο, νομίζω ότι αυτός είναι ένας λόγος να μην έχεις και ιδιαίτερη διάθεση να αγωνιστείς. Αυτό δεν έχω να πω κάτι άλλο. Στην ουσία αυτό που μας λες είναι ότι δεν κάνεις σαν coach, δεν σας coachάρει καλά. Σε καμία περίπτωση.
Λοιπόν, θα ξεκινήσω ένα με τη σειρά. Το ναυάγιο το είπα σε στυλ χιούμορ. Αν δεν έχει χιούμορ η Ανδρομάχη, εγώ δεν φταίω. Ο κόσμος το γνωρίζει ότι έχω χιούμορ. Τώρα από εκεί έπειτα, ψυχώνω πάρα πολύ καλά την ομάδα. Εκείνη δεν έχει καθόλου ομαδικό πνεύμα, διότι δεν ξέρω αυτό να το έχουν τραβήξει κάμερες. Όταν πήγε να παίξει και η Χριστίνα, από εκεί εγώ τρελάθηκα. Όχι, και έκανε υποδείξεις το να πάμε άλλοι. Και λέω ρε παιδιά, γιατί πρέπει να δείξουμε όλοι τις αποδόσεις μας. Εδώ πέρα ήρθαμε για να παίξουμε πρώτον, και κατά δεύτερον ήρθαμε για να παίξουμε όλοι και να το ευχαριστηθούμε. Δεν θεωρώ λοιπόν έτσι κατά αυτόν τον τρόπο ότι κάνω κακό στην ομάδα. Αντιθέτως, εγώ φημίζομαι ότι είμαι χαρούμενα Χριστούγεννα και κάνω πολύ κακό. Τώρα, αν δεν ταιριάζω εγώ με την Ανδρομάχη, αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Πάμε στον Νίκο λοιπόν, να συνεχίσουμε την ψηφοφορία. Ψηφίζω τον Νικόλα κατόπιν συνεννοήσεως. Ωραία. Θα ψηφίσω κατόπιν συνεννοήσεως τον Γιώργο. Την τελική απόφαση την παίρνει η coach της ομάδας σας, η Γογό. Να υπενθυμίσουμε, με συγχωρείς, ότι όλοι οι παίχτες έχουν πάρει από μία ψήφο. Οπότε εσύ είσαι τελική απόφαση. Εγώ την Ανδρομάχη. Και καλή συνέχεια να έχουμε, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξουμε. Ανδρομάχη μας, πες μας το, δώσ' μας το τελευταίο λόγο. Δεν έχω να πω κάτι. Είπα από μόνη μου πριν το πει η κοπέλα ότι ήξερα ότι θα ψηφίσει εμένα και ήξερα και το λόγο. Ότι πολύ απλά είπα την αλήθεια και είχα πει ότι είναι πολύ πιθανό να με ψηφίσουν, γιατί σε πολλούς ανθρώπους δεν αρέσει να ακούνε την αλήθεια. Ήρθαμε λοιπόν στο τέλος της πρώτης ημέρας. Η σημερινή ημέρα βρήκε την ομάδα του Αλέξανδρου νικήτρια και την ομάδα της Γογός να κάνει ένα παίκτη από τον τελικό. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα, γιατί μπορεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας να έχουμε μεγάλες ανατροπές. Αύριο το βράδυ λοιπόν, πάλι εδώ, στο Σκάσε και Κολύμπα.